Καλησπέρα, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή Παριθέμα ξεκινά τώρα και θα είμαστε μαζί περίπου για μία ώρα, έως τις 11 παρα 10, εδώ με την Ιρό Λέλα. Όπου σε λίγη ώρα, καλησπέρα Ιρό, χρόνια πολλά, γιατί χθες δεν συμπέσαμε στο Παριθέμα. Όντως. Ποιοι γιορτάσαν, είπες εχθές? Δέσποινα, Παναγιώτης, ναι. Μαρία, Μάριος, Παναγιώτα, ναι. Και μπορεί να ξεχνάω και κάποιους. Και τα, αν όμως έχουν, αν χρησιμοποιούν τα υποχωριστικά τους, γιορτάζουν και αυτοί. Δηλαδή, άρα, ξέρω εγώ, η Παναγιώτα μπορεί να την λένε Γιώτα. Ναι. Γιορτάζει. Πώς δεν γιορτάζει, αφού Παναγιώτα βαφτίστηκε. Δεν υπάρχει Αγία Γιώτα. Όχι. Διότι ο νεοελληνικός βίος έχει γεμίσει από υποχωριστικά. Νάγια, Γιώτα. Ναι, διάφορα ονόματα. Mm-hmm. Ναι. Και καταλαβαίνεις ότι ψάχνεσαι, ρε παιδί μου, άμα είσαι ένα νέο παιδί το οποίο δεν έχει μπει στη λεπτομέρεια της γλώσσας και των ονομάτων, ψάχνεσαι και λες πότε είναι της Αγίας Νάγιας που είπες. Ναι, έτσι, δεν είναι. Εγώ έχω σκηνή που δεν ήξερα ότι λένε Παναγιώτα. Και τη λένε Νάγια. Ναι, αλλά το μάθαμε και σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Ωραία. Είναι και στην Αθήνα, ναι. Τα φιλιά μας. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε πολλά να πούμε απόψε. Ναι. Σε λίγη ώρα φιλοξενήσουμε τη δικηγόρο, την κυρία Έφη Τσαγκαλίδου, για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, πολύ διαφορετική, σε ένα κοινωνικό γίγνεσθε. Πολύ διαφορετικό. Ναι, και ισοπεδωτικό. Έτσι. Και ισοπεδωτικό. Και λέω, Ιρώ, εσύ έχεις φιλοξενήσει κατά καιρούς τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν μια μάχη κατά των εξαρτησιογών ουσιών. Ναι. Σε αυτή την κοινωνία που έχει μάθει να υποκρίνεται, δεν έχουμε καταλάβει ότι το πρόβλημα υπάρχει δίπλα μας, μπορεί να μην μας έχει ακουμπήσει κάποια στιγμή ή να το παρακολουθούμε εκ του μακρόθεν, δεν ξέρω τι αντισώματα ευαισθησίας πια υπάρχουν πάνω μας σε όλη αυτή την ισοπαίδωση ενιών και καταστάσεων του κοινωνικού μας βίου και αναρωτιέμαι πάρα πολύ συχνά εάν τελικά καταλαβαίνουμε την έννοια της κοινωνίας που συμπράττει, συμμετέχει, συνδημιουργεί και πάνω απ' όλα συμπάσχει. Ξέρεις, δεν θέλω να μηδενίσω. Θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν, βέβαια. Αλλά δυστυχώς είναι λίγοι. Ναι. Και αν δεν μας αγγίξει κάτι, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος ενός προβλήματος. Αν δεν το βιώσουμε οι ίδιοι. Και για να μην πάω στο κομμάτι της υγείας που το έχουμε πολύ συζητήσει, θα θυμίσω την περίπτωση των απορριμμάτων. Οι κάτοικοι του Τεμπλονίου ούρλιαζαν επί χρόνια για αυτό το οποίο βίωναν. Εμείς παρακολουθούσαμε ως παρατηρητές. Έτσι, πράγμα. Ναι, λέγαμε ότι έχουν δίκιο οι άνθρωποι, αλλά μέχρι εκεί. Όταν γέμισε η Κέρκυρα σκουπίδια σφιχτικά και ρίχναμε ασβέστη, τότε αντιληφθήκαμε για λίγο τι βιώνουν, τι βίωναν οι άνθρωποι εκεί. Άρα, σου έχω πει. Το που θέλω να πω είναι ότι εκ του μακρόθεν συμπάσχουμε, για λίγο και μετά ξεχνιέται, προχωράει ο καθένας τη ζωή του και είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά πορεύονται στηρίζοντας. Έχω πάει να κάνω ρεπορτάζ, μια και ανέφερε στο Τεμπλόνι και σου λέω, έτσι, για την υποκριτική μας κοινωνία. Ήταν Κυριακή, νομίζω ήταν μαζί μου ο Γιώργος Γκρίνγκουτ. Πηγαίνουμε στη Δασιά σε ένα θέμα που είχε να κάνει μια παραλία για την πρόσβαση αυτή. Καθόμαστε μετά το ρεπορτάζ να πιούμε ένα αναψυκτικό. Ήταν έκυγε. Και έρχεται ένας λουόμενος και μου λέει: να σε ρωτήσω, η σύζυγός σου είναι από το Τεμπλόνι? Λέω: όχι, καμία σχέση. Εγώ νομίζω, μου λέει, ότι έχεις περιουσία στο Τεμπλόνι, γι' αυτό παρουσιάζα τα θέματα. Δεν μου είπε ότι, ωραία, υπάρχει το θέμα το οποίο με αφορά, διότι το Τεμπλόνι αλλά είναι γιατί μια εσύ ανάσα. Το παρουσιάζεις, άρα κάποιο έτσι. Λόγο θα έχεις, δηλαδή, για να μιλάς. Σε όλη αυτή την κοινωνία, όχι, δεν είναι η φωνή και η κραυγή έχει να κάνει με τα καθημάς και μόνο. Και όχι, και δεν αισθανόμαστε ως στοιχείο της κοινωνικής μας πραγματικότητας αυτό το οποίο αφορά μια οικογένεια, αφορά μια κοινωνική ομάδα, αφορά λίγο πολύ όλους όσοι υπάρχουν. Τον άλλο τρόπο και να σου πω και κάτι εν δυνάμει. Και το απεύχομαι. Όλοι θα χρειαστούμε γιατρούς, είτε του νοσοκομείου, είτε ιδιώτες. Εννοείται. Μπορεί κάποια στιγμή τη ζωή μας να χρειαστούμε το ΕΚΑΒ. Μπορεί κάποια στιγμή τη ζωή μας ένα συγγενικό μας πρόσωπο να έχει ένα θέμα με ουσίες. Και δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά, είναι το αλκοόλ, είναι το διαδίκτυο, μιλάμε για εθισμό. Δηλαδή,
Μην νιώθουμε ότι όλα αυτά είναι μακριά μας και δεν μας αγγίζουν και εμείς είμαστε καλά. Γιατί δεν ξέρει κανείς. Εγώ δεν ξέρω εάν σε άλλα νοσοκομεία της χώρας υπάρχουν οι δωρεές που υπάρχουν στα δύο νοσηλευτικά ιδρύματα της Κέρκυρας. Το νοσοκομείο της Κέρκυρας και το ψυχιατρίο της Κέρκυρας, ιδιαίτερα το ψυχιατρίο, έχουν λαμπρά περιουσιακά στοιχεία. Έχουν και αστικά ακίνητα, έχουν και αγροτικά ακίνητα. Εδώ είναι ο Φίβος ο Κακαβίτσας, μας βλέπει. Και θυμίζω ότι επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ το ρωτούσα και μάλιστα με τεπιτάσεως τι κάνετε με τα ακίνητα και έλεγε ότι δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά που είναι σε κακή κατάσταση, διότι ο χρόνος μίσθωσης προβλέπει κείμενη νομοθεσία μπορεί να είναι μέχρι 9 χρόνια. Και επομένως το κόστος επισκευής δεν οδηγεί σε απόσβεση. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί δεν έγιναν προγραμματικές ή αν μπορούσαν να γίνουν με υπουργεία, με περιφέρειες, με δήμους. Να αλλάξουν νομοθεσία οι Ρώμα. Να αλλάξουν νομοθεσία. Δηλαδή μια απλή διαδικασία νομοθετική. Ρημάζουν. Αλλά να δουλέψουν με μολύβι, με χαρτί. Άρα. Οι σύμβουλοι, οι συμβουλάτορες, όλο το σύστημα εξουσίας. Και έτσι έχουμε σε εμβληματικά σημεία της πόλης, παραδείγματος χάρη, η πλατεία της Ιωνίου Βουλής. Ένα τετραόροφο να καταραίει. Ακριβώς πάνω από εκεί που έχουμε την προτομή του Ναπολέοντος Ζαμπέλη, άλλου τεράστιου ευεργέτη της Κέρκυρας, τον οποίο οι Κερκυραίοι περνάνε, δεν ξέρουν ποιος είναι, μπορεί καμιά φορά να τον κάνουν και με μπογιές. Και πίσω ένα άλλο τριόροφο. Ο Ναπολέοντος Ζαμπέλης, γιατί λίγο πολύ και το θέμα το οποίο θα κουβεντιάσουμε σε λίγο με την Εύη Τσαγκαλίδου, έχει να κάνει με την έννοια της αντίληψης σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνική συνοχή. Το λιβάδι του Ρόπα ήταν στην πραγματικότητα ένας τόπος που λίμναζαν νερά. Πέθαινε από την ελονοσία ο κόσμος στα γύρω χωριά. Και αυτός ο άνθρωπος Λευκάδιος στην καταγωγή που δεν είχε φράγκο όταν ήρθε στην Κέρκυρα και έγινε πάμπλουτος όταν έφυγε από τη ζωή, τι έκανε, άφησε την περιουσία του, μάλιστα τη διαχειρίστηκε μια επιτροπή, ελπίζω να μην είναι σαν εκείνη την ιστορία του στρατηγού, δεν την ξέρω. Στις λεπτομέρειές της και τι έγιναν τα έργα αποξήρανσης του λιβαδιού του Ρόπα. Δηλαδή πέθαινε κόσμος από την ελονοσία. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και σήμερα τον έχουμε εκεί πέρα ξεχασμένο, δεν τον τιμάει κανείς. Γιατί να τον τιμήσει. Δεν τον τιμάει κανείς. Κανείς να τον τιμήσει. Λοιπόν, καλησπέρα στην κυρία Εύη Τσαγκαλίδου. Καλώς ήρθατε. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που ήρθε, γιατί ξέρω ότι αυτές οι μέρες είναι μέρες υποχρεώσεων. Αλλά είδα το ρεπορτάζ στη ροή του Δελτίου Ειδήσεων, το οποίο το διάβασα και χθες, προχθές στον τύπο. Αλλά με συγκίνησε, διότι έχετε πάρει μια πρωτοβουλία να υπάρξει μια χορηγία σημαντική, ύψους 5.000 ευρώ σε αιτήσια βάση. Αλλά αυτό το οποίο εμένα προσωπικά με ακούμπησε είναι σε ένα νέο ο οποίος έχει υπάρξει χρήστης εξαντλησιογόνων ουσιών ή σε ένα παιδί μιας οικογένειας οι οποίοι έχουν υπάρξει γονείς του χρήστες εξαντλησιογόνων ουσιών. Και μ' άρεσε αυτό το οποίο είπατε για τον διαθέτη, τον Πάνο Πάλι, ότι πάλεψε με τους δαίμονές του. Όλοι έχουμε παλέψει με τους δαίμονές μας. Και οι δαίμονες δεν ξέρουμε πότε εμφανίζονται. Έτσι δεν είναι. Κανείς δεν ξέρει. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Χαρά μας που είστε εδώ. Να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό. Να μιλήσουμε για μια κοινωνία που έχει μάθει να αντιστέκεται και ξαφνικά να λέει ότι ωραία. Δεν χάθηκαν όλα. Δεν χάθηκαν όλα, ακριβώς. Αυτή ήταν. Ο Πάρος ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Ανοιχτόμυαλος. Προοδευτικός πολύ. Και επειδή ακριβώς πάλεψε με τους δαίμονές του, αποφάσισε η περιουσία την οποία απέκτησε στη διάρκεια της ζωής του να μην μπορέσει κανείς να την διασπαθήσει, ούτε κάποιος να την εγκαταλείψει, αλλά να γίνει ένας μοχλός, έτσι ώστε ένα παιδί το οποίο είναι πρώην χρήστης ή είναι, ανήκει σε μια οικογένεια χρηστών, να μπορέσει να σπουδάσει. Πίστευε ότι η παιδεία είναι αυτή που μπορεί να μας εκπαιδεύσει να ξεφύγουμε από τις εξαρτήσεις. Πίστευε ότι πρέπει όλοι να εκπαιδευτούμε σε αυτό. Πρέπει από μικρά τα παιδιά να καταλάβουν εξαρτήσεις. Δεν υπάρχουν εξαρτήσεις που δεν είναι επικίνδυνες. Όλες είναι επικίνδυνες. Όλες.
από το τσιγάρο. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ο τζόγο. Πλήθο πια εξαρτήσεων. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ακίνδυνες εξαρτήσεις. Απλά δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, δεν το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε. Τα νέα παιδιά πιστεύουν ότι κάποια από αυτού του είδου εξαρτήσει, το αλκοόλ, τα τσιγάρα, τα ναρκωτικά, είναι ένα τρόπο για να είναι πιο έξυπνα από τους υπόλοιπους, για να ξεχωρίσουν. Ή για να επιδειχθούν. Για να επιδειχθούν. Για να δείξουν τα χρήματά τους. Ναι. Είμαστε πραγματικότητα ανεκπαίδευτοι. Αυτό. Είμαστε ανεκπαίδευτοι. Δεν είναι από το δημοτικό να καταλάβουμε ποιος είναι ο κίνδυνος της εξάρτησης. Αποφάσισε λοιπόν αυτή η περιουσία του να μπορέσει ένα παιδί να σπουδάσει ή να επανενταχθεί, γιατί η παιδεία είναι και τρόπος επανένταξης. Οι σπουδές είναι τρόπος επανένταξης. Γνωρίζουμε όλοι ότι η κοινωνία είναι πολύ σκληρή. Η κοινωνία δεν καταλαβαίνει, δεν βλέπει ότι αυτό μπορεί να συμβεί δίπλα μας. Μπορεί να είμαστε όλοι. Αυτός ο κίνδυνος υπάρχει για όλους μας. Δεν το βλέπει. Και επιπλέον, όταν κάποιος ξεφεύγει από αυτόν τον κίνδυνο, συνεχίζει να έχει το στίγμα. Με αποτέλεσμα, με αυτό το στίγμα, να μην μπορέσει να προσπαθήσει. Τι θα κάνει λοιπόν? Θα ξαναγυρίσει πίσω. Εκεί που υποθέτει ότι βρίσκει είναι αγάπη, αποδεκτός ότι και... είναι αποδεκτός. Ναι. Γιατί όταν η κοινωνία φτιάχνει αυτά τα φράγματα και δεν δέχεται τους ανθρώπους που έχουν προσπαθήσει και έχουν απεξαρτηθεί, σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Εσείς το έχετε ζήσει και ως μάχης δικηγόρος και με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει σε διαδρομές του κοινού ποινικού δικαίου. Να ξέρετε ότι και αυτοί που έχουν απεξαρτηθεί, μόνο ένα 5% συνεχίζει να είναι απεξαρτημένο. Και ο λόγος που δεν μπορούν να συνεχίζουν να είναι απεξαρτημένοι είναι ακριβώς αυτό το ότι υπάρχει αυτό το κλείσιμο από την κοινωνία. Τα στερεότυπα, τα στερεότυπα που και πάλι τους διώχνουν στο περιθώριο. Και δεν υπάρχουν και οι άμυνες της κοινωνίας. Είναι αυτό που είπε η κυρία Τσακαλίδου, η εκπαίδευση. Ναι. Λοιπόν, συμβαίνει, αλλά και πώς αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο όταν περάσει από αυτή τη διαδρομή και καταφέρει να βγει. Η εκπαίδευση είναι τον το ένα στιγματισμένο. Ότι έχει κάποια ζητήματα, ότι δεν μπορεί να επανενταχθεί. Και αυτό δεν το θέλαμε. Δεν του δείχνουμε την εμπιστοσύνη που χρειάζεται. Χρειάζεται εμπιστοσύνη. Και το σεβασμό. Για να μπορέσει σεβασμό, να προχωρήσει. Γιατί αυτή η πορεία και αυτή η πορεία αρχή, η αρχή στις εξαρτήσεις είναι εύκολη. Η συνέχεια είναι δύσκολη. Ναι, βέβαια. Ακόμα πιο δύσκολο είναι να απεξαρτηθείς. Αυτή, δηλαδή πρέπει να σεβαστούμε και την πορεία αυτών των ανθρώπων. Τον αγώνα της απεξάρτησης και της επανένταξης. Πρέπει να το σεβαστούμε και αυτό ήθελε ο Πάνος, αυτό θέλαμε κι εμείς και γι' αυτό προκηρύξαμε αυτή την χορηγία, ασχέτως με το εάν θα έχουν ή όχι έσοδα, θα μπορέσουμε να έχουμε έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας του. Εμείς σαν οικογένεια, γιατί σε εμάς άφησε αυτό το σπουδαίο καθήκον, την αποστολή, να το πω έτσι, αποστολή σε μένα και στα τρία μου παιδιά, αποφασίσαμε ότι θα δίνουμε αυτή την χορηγία, άσχετα με το αν θα υπάρχουν έσοδα ή όχι από την συγκεκριμένη αξιοποίηση της περιουσίας. Και ξεκινήσαμε. Για την ώρα θα είναι μια χορηγία των 5.000 ευρώ. Θα δοθεί, έχουμε έρθει σε επαφή... Πόσο καιρό έχει φύγει ο Πάνος από τη ζωή? 28 Ιανουαρίου. Ξέρετε γιατί το λέω? Και το λέω με εκτίμηση και σεβασμό σε αυτό που κάνατε. Το λέω και με θυμό σε άλλες πρωτοβουλίες. Εγώ έζησα τη μάχη του Μακαρίτη του Αλέξανδρου Μάστορα να διασώσει ένα κληροδότημα για τον κυρκυραϊκό λαό. Είναι το κληροδότημα Δασκαλόπουλου. Ξέρετε πόσα χρόνια έχουν περάσει για να μπορέσει να δοθεί φέτος μια χορηγία? 1,5 εκατομμύριο ευρώ στις τράπεζες. 2 θηρίδες γεμάτες στη Μαλφή και 2 σπίτια που έπεσαν και έγιναν ερυπιώνες
στην οδό Ιωάννου Θεοτόκη. Και τι είπε? Να δώσουμε δύο υποτροφίες σε δύο παιδιά που είναι αριστούχοι, φοιτητές των μαθηματικών ή της φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Και μετά από κράξιμο κατά το κοινό λεγόμενο, κατάφερε η τοπική αυτοδιοίκηση να ξεκινήσει κάτι. Και εσείς λέτε ότι εμείς είπαμε και προχωράμε. Επειδή ξέραμε πολύ καλά λόγω της δουλειάς μου τη δισκαμψία του συστήματος, γι' αυτό ο Πάνος, σε συνεννόηση με εμάς, αποφάσισε ότι θα υπάρχουμε εμείς που μας είχε απόλυτη εμπιστοσύνη, ότι δεν πρόκειται ποτέ να προδώσουμε το όνειρό του και τη μνήμη του. Και έτσι, γιατί πραγματικά υπάρχει δισκαμψία, εμείς αποφασίσαμε ότι ασχέτως με το ξεκαθάρισμα, γιατί καταλαβαίνετε υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα. Διαδικασία χρόνου. Όταν λέτε διπλασία, τι εννοείτε? Διαδικασία. Δηλαδή τώρα εσείς πήρατε μια απόφαση, ως οικογένεια που διαχειρίζετε μια περιουσία ενός ανθρώπου, ας το πω διαθέτει, να στηρίξει νέα παιδιά, να δώσει μια χειραφέτηση ελπίδας και προοπτικής σε αυτά τα παιδιά. Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε? Αυτό τρέχει ήδη όμως. Αυτό τρέχει, δηλαδή, αν τώρα. Τι σημαίνει κάποιος, γραφειοκρατία ή ρόμο? Θα δοθούν τα χρήματα, η διαδικασία θα εξελιχθεί σε χρόνο. Καταρχήν, σκεφτήκαμε με τον Πάνο να κάναμε ένα ίδρυμα. Mm. Αλλά όπως είπατε κι εσείς προηγουμένως, υπάρχει τέτοια νομική δισκαμψία με τις αποφάσεις, ενώ εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή απόλυτα ελεύθεροι να αποφασίσουμε πριν ακόμα η περιουσία μας αποδώσει το οποιοδήποτε όφελος, να αποφασίσουμε σαν οικογένεια ότι θα σεβαστούμε την επιλογή του και την θέλησή αυτό του. Αυτό είναι το ωραιότερο μνημόσυνο, βέβαια. Ναι. Αυτή είναι η προσφορά και της κάθε ζωής. Χρόνο, κάθε χρόνο, όσο θα ζούμε εμείς και οι κληρονόμοι μας, γιατί δεν μπορούμε να διαθέσουμε την περιουσία, δηλαδή δεν μπορεί να απολυθεί η περιουσία του. Κάθε χρόνο όσο θα ζούμε στο Διηνεκές, έτσι ήθελε ο Πάνος, θα ζήσει πάντα ο Πάνος, θα ζήσει μέσα μας, θα βοηθήσει ένα παιδί και θα δώσει πρώτον ελπίδα ότι υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται. Είναι ένα ωραίο παράδειγμα για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό, πρέπει να σας πω. Η καταγωγή σας από πού είναι, κυρία Τσακαλίδο, σας? Η μητέρα μου κατάγεται από την Κέρκυρα και ο πατέρας μου είναι. Επομένως, ως μικρή θα ερχόσασταν στην Κέρκυρα όταν ήταν Μητροπολίτης ο Πολύκαρπος Βαγενάς. Ναι, τον είχα γνωρίσει. Την ξέρετε την ιστορία του Πολύκαρπου Βαγενά? Τον είχα γνωρίσει. Ξέρετε τι έκανε αυτός με τις δύο αδελφές του? Ήταν ανύπαντες οι αδελφές του. Άκληροι δηλαδή. Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Την περιουσία του δεν την έδωσε στη ζωή, στο Σωτήρα, που ήταν στην πραγματικότητα και μαθητής στη ζωή, αλλά τη διέθεσε ο ίδιος εν ζωή με τις αδερφές του, δεν την άφησε στη Μητρόπολη Κορινθίας, τη διέθεσε σε άκληρους καλλιεργητές της περιοχής του. Σήμερα τιμάται ως σύγχρονος Άγιος από τους ανθρώπους που έζησαν την ευεργεσία αυτής της προσφοράς. Και εδώ γιατί μιλάμε για μια οικογένεια η οποία θέλει να τιμήσει τη μνήμη του ανθρώπου της που έφυγε και λέει, ρε παιδιά, δεν είναι τεράστιο το ποσό, αλλά είναι ικανό και σημαντικό να στηρίξει τις σπουδές ενός νέου ανθρώπου. Θα διαθέσουμε αυτά τα χρήματα και να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από αυτές τις ευαίσθητες, πιεσμένες και καταπιεσμένες κοινωνικές ομάδες. Και περιθωριοποιημένες. Και περιθωριοποιημένες. Επίσης πρέπει να σας πω ότι έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Γιατί να μας το πείτε μετά το διάλειμμα. Γιατί συγκινηθήκατε? Διότι ο κύριος Κοντός είναι πάρα πολύ αυστηρός. Είναι και οι μέρες και καταλαβαίνετε, είναι και μεγάλος άνθρωπος, να μην δημιουργούμε και σύγχυση. Πάμε στο διάλειμμα, κύριε Κοντά. Την επιθυμία του εκλειπώντος πάνω πάλι κάνουν πράξη οι οικοί του. Και έτσι ένας νέος άνθρωπος θα μπορέσει να σπουδάσει για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος με μια ετήσια υποτροφία ύψους 5.000 ευρώ. Πρόκειται για τη χορήγηση υποτροφίας σπουδών στο όνομα Πάνος Πάλης σε έναν πρώην χρήστη ή τέκνο χρήστη εξαρτησιογόνων εν γέννη ουσιών ή, εάν δεν υπάρχει τέτοιος, σε έναν άπορο φοιτητή, σε εκτέλεση της τελευταίας επιθυμίας του εκλειπώντος, ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στο τέλος Σεπτεμβρίου.
Χορηγοί είναι η Έφη Τσαγκαλίδου, ο Σπύρος Προβατάς, η Ιωάννα Προβατά και ο Αλέξανδρος Θεόδωρος Μουρίκης Τσαγκαλίδης. Η δικηγόρος, Έφη Τσαγκαλίδου, μίλησε συγκινημένη στο Start. Η υποτροφία Πάνος Πάλης γίνεται προκειμένου ένας νέος να σπουδάσει, είναι για ένα χρόνο, έχει καθορίσει το ποσό ο Πάνος, είναι 5.000 ευρώ. Είναι ένα ποσό από την αξιοποίηση της περιουσίας του, που θα δίνουμε κάθε χρόνο. Μας έχει απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα σεβαστούμε αυτή την επιθυμία και καταρχήν θα δοθεί σε ένα νέο παιδί που ήταν χρήστης και έχει απεξαρτηθεί ή προσπαθεί να απεξαρτηθεί ή σε ένα παιδί εξαρτημένων γονιών προκειμένου να βοηθηθεί να σπουδάσει, γιατί η παιδεία είναι ο μοναδικός τρόπος στην πραγματικότητα απεξάρτησης. Και αυτό πίστευε ο Πάνος και αυτό πιστεύουμε κι εμείς. Εάν δεν βρεθεί κάποιο τέτοιο παιδί, θα δοθεί σε έναν άπορο φοιτητή και θα δίνεται η εντολή του, η επιθυμία του ήταν αυτή η υποτροφία να δίνεται στο διηνεκές. Δηλαδή δεν έχουμε δικαίωμα να πουλήσουμε τα περιουσιακά του στοιχεία, απλά να τα αξιοποιούμε και κάθε χρόνο από τα έσοδα αυτά να δίνουμε αυτή την υποτροφία. Είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί από την ημέρα που την ανακοινώσαμε, μέσα σε 2 μέρες, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αποφάσισαν ανώνυμα ή επώνυμα να συμβάλλουν χρηματικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε κι άλλη μια υποτροφία. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιο αξιόλογο ποσό και πιστεύω ότι εντός των ημερών θα μπορέσουμε να δώσουμε άλλη μια υποτροφία. Ξέρουμε όλοι ότι οι δομές που υπάρχουν για την επανένταξη είναι απόλυτα ελλιπείς και ήταν ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, είχε αντιμετωπίσει προσωπικούς του δαίμονες και στην πορεία μας όλοι έχουμε ζήσει και έχουμε έρθει σε επαφή με παιδιά που προσπαθούν να είναι στη διαδικασία της απεξάρτησης και νομίζω ότι επιτέλεσε τελικά με το θάνατό του ένα μεγάλο έργο. Θα μπορούν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να υποβάλουν κάποιες αιτήσεις και μέχρι πότε? Θα υποβάλουν αιτήσεις μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τις αξιολογήσουμε και με το νέο ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει αρχές Οκτώβρη, να δώσουμε σε αυτόν που θα επιλεγεί από τους υποψήφιους να δώσουμε αυτήν την υποτροφία που θα δοθεί σταδιακά, δηλαδή θα δίνεται κάθε μήνα, για να μην υπάρξουν, για να μην πουν κάποιοι ότι θα μπορούσε αυτό το παιδί να χρησιμοποιήσει διαφορετικά τα χρήματα και θα γίνεται και έλεγχος συνεχοχής. Λοιπόν, η κυρία Έφη Τσαγκαλίδου είναι μαζί μας. Κάνουμε μια συζήτηση πολύ διαφορετική σε σχέση με πολλές άλλες συζητήσεις που έχουν γίνει από το βήμα αυτής της εκπομπής. Μια συζήτηση για μια προσφορά και ταυτόχρονα για μια προσφορά η οποία έχει να κάνει με μια κοινωνία που δεν έχει αλλοιωτριωθεί τελείως, που μπορεί να αντισταθεί και από μόνη της μπορεί να γεννήσει πραγματικότητες οι οποίες την αφορούν. Και προσπαθούμε πολλά πράγματα, κυρία Τσαγκαλίδου, κατά καιρούς, και εγώ και η Ρο, με όλους τους συναδέλφους εδώ στο Start, να δούμε πώς θα προκαλέσουν την κοινωνική ευαισθησία. Και πόσο... Λά γράμματα για ορισμένους, ναι. Αλλά να που υπάρχει ελπίδα και κόσμος ο οποίος συνεχίζει και σκέφτεται και προσεγγίζει πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό ήθελα να σας πω πριν, από εκεί ξεκίνησα, ότι το πολύ συγκινητικό ήταν ότι μια τέτοια πρωτοβουλία ξαφνικά ξύπνησε. Ξύπνησε πολύ κόσμο αυτή η πρωτοβουλία. Αυτό που συνέβη πριν 2 μέρες ήταν σαν ένα γερτήριο. Δηλαδή, με έχουν από εκείνη την ημέρα βρει πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν καταρχήν να βοηθήσουν για να βρεθεί ένα τέτοιο παιδί, ένας τέτοιος νέος. Γιατί, όπως ξέρετε, ακριβώς επειδή η κοινωνία μας περιθωριοποιεί αυτά τα άτομα, το κρατάνε μυστικό. Είναι... Ναι. Είναι... Η ίδια η οικογένεια. Η ίδια η οικογένεια και το ίδιο το άτομο το κρατάει μυστικό ακριβώς για να μην στιγματιστεί.
Επειδή συνεπώς αφενός πάρα πολλοί θέλουν να βοηθήσουν στο να βρεθεί ένας νέος που θα σπουδάσει με αυτήν την υποτροφία. Επιπλέον δέχτηκα πολλά τηλεφωνήματα και ήδη έχουν αρχίσει και μου δίνουν χρήματα, μας δίνουν χρήματα προκειμένου αφού εμείς φτιάξαμε αυτόν το μηχανισμό, ας πούμε, mm-hmm. Ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία και είμαστε ικανοί, πιστεύω, να την περατώσουμε αυτή τη διαδικασία, γιατί... Και να τη συνεχίσετε. Εγώ είμαι δικηγόρος, ο άλλος μου γιος είναι ασκούμενος δικηγόρος, η κόρη μου πρώην δικηγόρος είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, ο άλλος μου γιος ασχολείται με την εκμετάλλευση και την αξιοποίηση της περιουσίας, θα ασχοληθεί αυτός του Πάνου. Ήρθαν λοιπόν πάρα πολλοί που μου είπαν ότι θέλουμε και εμείς να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε. Ή να συμπράξουμε, να σε, συμπράξουμε σε αυτό. Ξύπνησε ο κόσμος. Αισθάνθηκα, ξέρετε, μέσα στη λύπη και στη συγκίνηση, αισθάνεσαι μια χαρά και ικανοποίηση ότι ο θάνατος ενός ανθρώπου έγινε μοχλός για να ενεργοποιηθούμε και να ευαισθητοποιηθούμε. Υπάρχει στην κοινωνία. Ευαισθησία. Να σας πει, Ρο, όταν είχε κάνει πάρα πολλές εκπομπές για αυτήν την οικογένεια η οποία πόνεσε όταν κάηκε το σπίτι στο Μαντούκι, που έφυγε και ένας άνθρωπος από τη ζωή. Πόσοι άνθρωποι ήταν αυτοί οι οποίοι έδειξαν, απλοί καθημερινοί, όχι οι μπρούκλιδες, όχι από αυτούς που το φυσάνε το παραδάκι, απλοί καθημερινοί άνθρωποι από το εστέριμά τους να συμπράξουν αυτή την ιστορία. Φαίνεται ότι λείπουν και οι ταγοί στην κοινωνία. Εσείς έχετε χρησιμοποιήσει μια λέξη η οποία είναι κλειδί. Δεν είπατε εκπαίδευση, είπατε παιδεία. Παιδεία είναι σύνθετο πράγμα. Πολλές φορές ένας άνθρωπος μπορεί να μην έχει τίτλους σπουδών και να είναι πεπαιδευμένος και καλλιεργημένος. Ο Χρόνης ο Μίσιος έμαθε γράμματα στη φυλακή. Στη φυλακή. Και μας έδωσε άλλα δείγματα γραφής και αντίληψη του κόσμου και της ζωής. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα που κάνετε τώρα είναι στοιχείο της κοινωνικής διαπαιδαγώγησης που οδηγεί στην παιδεία. Έτσι το διαβάζω. Αλήθεια το διαβάζω έτσι. Έτσι πιστεύω ότι είναι. Αυτό θέλαμε να γίνει. Και είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι που δεν παρεξηγήθηκε. Βγήκαμε έξω να πούμε την αλήθεια, έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει όλοι μας να λέμε την αλήθεια και αυτή η αλήθεια να βοηθήσει και τους υπόλοιπους ανθρώπους και αυτοί που είναι να ξυπνήσουν και αυτοί που συναντάμε, κάθε μέρα συναντάμε. Και μακράν από τα συστήματα εξουσίας, διότι το κατόπιν ενεργειών μου έχει κουράσει αρκετά και ιδιάσει. Ναι, νομίζω, ναι. Μπορούμε να το κάνουμε γρήγορα. Είναι πολύ σημαντικό ότι μπορείτε να το κάνετε εσείς. Μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Και δεν χρειάζεται κάποια ομπρέλα. Ναι, μας είχε εμπιστοσύνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ήξερε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι. Και ότι είμαστε απόλυτα έντοιμοι. Τι θα είχαμε ανάγκη ένα διαμέρισμα. Λοιπόν, ότι μπορούμε. Πώς θα το κάνετε όμως πρακτικά τώρα. Τώρα, δηλαδή, στο διατάφτα, δηλαδή, βρίσκεται το παιδί. Ναι, όχι, μπορεί να βρεθούν παιδιά, δηλαδή η διαδικασία της αξιολόγησης. Θα έχουμε μια διαδικασία αξιολόγησης. Mm-hmm. Κριτηρίων δηλαδή. Ναι, κριτηρίων. Ζητήσαμε δηλαδή οικονομικά κριτήρια και τα παιδιά τα οποία είναι πρώην χρήστες. Προέρχονται, καταλαβαίνετε ότι θα αντλήσουμε τη γνώση αυτή από ειδικούς. Έχουν έρθει σε επαφή μαζί μου ήδη από τον ψυχιατρικό τομέα του νοσοκομείου Κέρκυρας οι γιατροί και ο ψυχολόγος, προκειμένου να ανέβρουμε τέτοια παιδιά και η ΕΓΕΣΥΚ. Θα μας βοηθήσει, δηλαδή έχει κινητοποιηθεί. Εμείς... Όχι, λέω, θα φτιάξετε κάποια επιτροπή η οποία θα είναι ο αντικειμενικός εντός αγωγικών κριτής. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, γιατί ξέρετε, η κοινωνία μας πολλές φορές είναι τόσο μίζερη και ενίοτε τόσο ζηλόφθον σε πολλές εκφάνσεις του κοινωνικού της βίου, η οποία θα προσπαθήσει το ξανθό σας μαλλί να το πει ότι είναι μαύρο. Τα γνωστά δεδομένα. Εμείς έχουμε
Έχουμε επιλέξει τα τρία άτομα που θα αποτελέσουν αυτή την επιτροπή. Α, μάλιστα. Ωραία. Που θα είναι πέρα από εμάς, δεν θα είμαστε αυτό, εμείς. Αυτό λέω. Αυτό, έχουμε επιλέξει τα άτομα αυτά, τα οποία θα δουν όλες τις υποψηφιότητες και θα επιλέξουν αυτόν που θα, με βάση τα κριτήρια που θα έχει εσείς... τα κριτήρια, που θα έχει τα κριτήρια. Ορίσει. Έτσι ώστε, ναι. Και στη διάρκεια της χορηγίας, γιατί όπως ακούσατε και στο ρεπορτάζ, δεν θα δώσουμε τα χρήματα όλα μαζί. Θα τα δίνουμε σιγά σιγά, τμηματικά και απευθείας στους δικαιούχους. Mm-hmm. Δηλαδή το παιδί αυτό θα έχει νοικιάσει ένα διαμέρισμα. Άρα πληρώνεται το μέρος του ενοίκιου, ας πούμε. Θα πληρώσουμε το μίσθωμα. Το ενίκιο, ναι. Θα πληρώσουμε τους λογαριασμούς. Mm-hmm. Δηλαδή με κάποιον τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι πραγματικά τα χρήματα πάνε εκεί που πρέπει. Υποστηρίζουν τις σπουδές. Ναι, ναι, θα υποστηρίζουν τις σπουδές. Καλά, τώρα δικηγόρος μάχημη είσαστε. Καλά, ναι, τώρα. Αντιλαμβάνετε τις έννοιες. Για την Εύη Τσαγκαλίδου μιλάμε. Των ασφαλιστικών δικλείδων και ως εκ τούτου τα ευκόλουσα νοούμενα παραλείπονται. Αυτό έχουμε. Τζαλτζάνο κάνατε, έτσι. Έχουμε, στη γραμματική της αρχής. Έχουμε φτιάξει ένα σχέδιο το οποίο θα διαμορφωθεί και έτσι όπως θα είναι οι συνθήκες και αναλόγως με ποιο άτομο θα επιλεγεί. Ερώτηση. Επιλέγετε τον Σπύρο Ζηνιάτη. Τον υποστηρίζετε σε όλο το φάσμα του κύκλου των σπουδών? Δηλαδή, ή θα είναι ετήσια και αναέτος θα αλλάζει η χορηγία? Πώς θα το κάνετε δηλαδή? Θα σας πω. Ο Πάνος είχε πει τέλος πάντων ότι να μην δεσμευθούμε ότι θα τον, σε όλο το φάσμα των σπουδών του, για να δούμε και ποια θα είναι η πρόοδος. Δηλαδή, αν ο Σπύρος ο Ζηνιάτης είχε πρόοδο σε όλα τα επίπεδα, και στην απεξάρτηση και στην πανένταξή του και στην εκπαίδευσή του πλέον, ναι, θα συνεχίσουμε για να τελειώσουμε το έργο. Ναι. Γιατί για να τον βοηθήσουμε μέχρι να τελειώσει αυτές τις σπουδές του. Εάν τώρα εμφυλοχωρήσουν άλλοι παράγοντες, θα δώσουμε σε ένα άλλο παιδί αυτή την υποτροφία. Mm-hmm. Με λίγα λόγια, θα επαναξιολογείτε κατέτοιμος. Θα παρακολουθείτε κάθε χρόνο ουσιαστικά. Θα γίνεται επαναξιολόγηση. Ναι. Από την ίδια επιτροπή. Από την επιτροπή, πρωτίστως. Από την επιτροπή, φαντάζομαι. Από την επιτροπή που κάθε φορά, γιατί μπορεί κάποιος να μην θέλει να ξανασυμμετάσχει. Ναι. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο ναι, το ναι, έργο. Ναι, ναι, σύμφωνοι, σύμφωνοι. Να δεις τόσες αιτήσεις. Τι λέτε τώρα. Και να τις κρίνεις. Τι λέτε τώρα. Και να έχεις και αξιοθαύμαστη επαφή, όλα αυτά τα η πρόθεση να συμμετέχει κάποιος σε μια τέτοια επιτροπή. Μα διότι αυτό είναι πολύ δύσκολο. Μπορεί να βρεθούν πολλές ομοειδείς περιπτώσεις. Και να πρέπει να επιλέξεις τη λεπτομέρεια της. Ακριβώς. Δεν είναι εύκολο δηλαδή αυτό το έργο αυτών των ανθρώπων. Είναι δύσκολο. Και γι' αυτό θέλουμε να είναι πέρα από εμάς, να έχουν μία εμπειρία σε τέτοιου είδους καταστάσεις και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Είμαι σίγουρος. Ήδη έχουν πάει καλά. Αλλά όταν είπατε ότι δημιουργήσατε ένα γερτήριο, αισθανθήκατε ότι υπάρχει ένα γερτήριο της κοινωνίας. Εγώ θα έλεγα ότι η κοινωνία μας είναι όριμη να υπάρξουν ταγοί σε διάφορες τέτοιες πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Εγώ, για παράδειγμα, μπορεί κάποιο τέτοιο παιδί να το βοηθάω. Mm-hmm. Εάν το πω, ξέρετε τι γίνεται, εάν το πω, νομίζουν οι υπόλοιποι, αρχίζουν και κατηγορούν και λένε το κάνει επίτηδες για να αυξήσει την πελατεία της, για πολιτικούς λόγους θέλει μεθαύριο να είναι υποψήφια, με αποτέλεσμα πολλοί και να μην το λένε και να μην το κάνουν τελικά, για να μην τύχουν από τους υπόλοιπους και κατηγορηθούν. Εμείς λοιπόν αυτό το είπαμε, σας είπα, η αλήθεια είναι μπροστά. Αλλά τιμάτε τη μνήμη ενός ανθρώπου, τον τρόπο που ο οποίος διαθέτει ήθελε, περιουσία έτσι, του, το για αυτό το πράγμα, συγγνώμη. Και θεωρήσαμε ότι πρέπει να γίνει γνωστό, έτσι ώστε ένα ωραίο παράδειγμα. Να ξυπνήσει κι άλλος κόσμος και να υπάρχει παράδειγμα. Ένα ωραίο παράδειγμα. Και να υπάρχει και παράδειγμα για αυτούς που έχουν περιουσία και δεν έχουν απογόνους τέκνα, ας πούμε, ότι υπάρχει τρόπος αυτή η περιουσία να μην χαθεί, να μην ξεφτυλιστεί, όπως είπατε, για άλλες περιπτώσεις δυστυχώς μεγάλων ευεργετών που τελικά η περιουσία τους δεν μπόρεσε να επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο δόθηκε. Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν χέγγια, υπάρχουν δικλείδες, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι
να δώσουν την περιουσία τους. Ναι, αλλά απαιτεί και μια κοινωνία σε εγρήγορση. Ναι. Εσείς έξυπνα πράξατε να μην δημιουργηθεί ίδρυμα, διότι το ίδρυμα μπαίνει σε μια γραφειοκρατική διαδικασία. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Κόβεις τις φλέβες σου. Κάτω το κοινό σου λέγω. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είναι τραγικό. Ωραία. Και είπατε ότι θα το κάνουμε με έναν τρόπο ο οποίος να δίνει ευελιξία, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και παράδειγμα. Ναι. Είναι αυτό που είπε. Για όλα υπάρχει τρόπος. Αφού υπάρχει τρόπος, απευθυνόμαστε στους ανθρώπους που γνωρίζουν για να μας δώσουν τις λύσεις. Η κυρία Τσαγκαλίδη, επειδή είναι νομικός, ήξερε πώς να κινηθεί. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και το σημαντικό είναι η ρόλη. Ξεπεράσατε δεδαλώδεις διαδικασίες για να μπορέσετε να λειτουργήσει. Νιώσατε ότι υπάρχει ο πόνος και η οδύνη και η αγωνία για την επόμενη μέρα για πολλούς νέους ανθρώπους σε αυτές τις δύο μέρες. Ακριβώς. Ότι είναι δίπλα μας. Είναι ότι δίπλα μας. Συνυπάρχουμε με αυτό, παιδιά. Είναι στη διπλανή μας πόρτα. Είναι στη διπλανή μας πόρτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι στη διπλανή μας πόρτα. Δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Πρέπει να το παραδεχτούμε και να φροντίσουμε με τον ορθό τρόπο να τους δώσουμε μια χείρα βοηθείας, όχι σαν ελεημοσύνη. Ναι, γιατί υπάρχει αυτό. Όχι, όχι βέβαια σαν ελεημοσύνη. Ναι. Να σφίξουμε τα χέρια τους και να τους βοηθήσουμε να σηκωθούν από εκεί που βρίσκονται, από τη λάσπη, από τα χαμένα όνειρα, από τα σκοτάδια και μέσω της παιδείας να παλέψουν τους δαίμονες που είπατε. Να παλέψουν τους δαίμονές τους. Δεν είναι πάντα εύκολο να τους παλέψει τους δαίμονες. Όχι, είναι πολύ δύσκολο. Είχα ανθρώπους οι οποίοι είναι σπουδαίοι, πνευματικοί άνθρωποι, με γραφή, με ικανότητες. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν κατάφεραν μέχρι το τέλος ζωής τους να παλέψουν αυτούς τους δαίμονες. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε ως διαδικασία επικοινωνίας, το ξέρετε ότι θα είμαστε στη διάθεσή σας. Αυτό πολύ. Είναι πραγματικά. Και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε πραγματικά. Και νομίζω ότι αυτό που κάνατε ήταν το σπουδαιότερο μνημόσυνο στον πάνω. Διότι οι φαρισαϊσμοί είναι πολλοί. Πάμε σε εκκλησίες, αγοράζουμε και κεριά. Είχα πάει να κάνω ένα μνημόσυνο στην θεία μου Ηρώ και ο εφημέριος εκκλησίας μου είπε το κερί που έφερες τι είναι. Λέω συγγνώμη, πήγα και αγόρασα 4 κεριά. Αυτό δεν είναι μελισσοκέρι, μου λέει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λέω κεριά αγόρασα. Πού να ξέρω ποιο είναι το μελισσοκέρι και ποιο είναι το κερί παραφήνης. Το θέμα ήταν το μνημόσυνο ή η προσφορά. Διότι... Λά γράμματα σου είπα και στην αρχή της εκπομπής. Γι' αυτό λέω ότι η κοινωνία υπάρχει, είναι ζωντανή, αλλά είναι μικρή μερίδα σε σχέση με αυτό που θα θέλαμε για να αλλάξει αυτός ο κόσμος. Βέβαια. Λοιπόν, σας ευχόμαστε να πάει καλά. Πολύ. Πότε θα ανακοινώσετε. Δεν θα ανακοινώσετε όνομα, φαντάζομαι, ή όχι. Όχι. Αλλά ότι. Θα ανακοινώσετε όμως ότι ολοκληρώθηκε το έργο. Ναι. Μέσα στις 5. Με 10 Οκτωβρίου, πιστεύω. Γιατί θα γίνεται. Σύντομα. Έτσι όπως θα υποβάλλονται οι αιτήσεις, θα γίνεται η αξιολόγηση. Γιατί θέλει πολλή δουλειά. Ναι. Θα γίνεται η αξιολόγηση, έτσι ώστε να φτάσουμε μέχρι και τις 30 Σεπτέμβρη. Και εντός των επόμενων ημερών να επιλεγεί, γιατί το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει αρχές Οκτώβρη και πρέπει να είναι έτοιμος. Ελπίζουμε να βρει μιμητές το παράδειγμά σας. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Από την Ηρώ και εμένα, κυρίες και κύριοι, πολλές ευχές για να ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.